Εμιλία, 7 και 25 άρχισε η συνάντηση η ώρα Κύπρου και ο Μουσταφά Κιντζή έφυγε εδώ από το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στις 8 παρά 10. Είναι μια συνάντηση που κράτησε γύρω στα 20 λεπτά δηλαδή. Αυτή την ώρα ο Μουσταφά Κιντζή παραθέτει διάσκεψη τύπου στα γραφεία της λεγόμενης αντιπροσωπείας των κατεχομένων εδώ στη Νέα Υόρκη. Μέχρι στιγμής, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, δεν αναφέρθηκε επί της ουσίας στα όσα συζήτησε με τον Αντώνιο Γκουτέρες για τα επόμενα βήματα, αλλά στέκεται σε όσα προηγήθηκαν. Δηλαδή, αναφέρεται στο Κράν Μοντανά, αναφέρεται στην επικοδομητική στάση, όπως λέγεται, της προκυπριακής πλευράς και ούτω καθεξής. Εδώ στα Ηνωμένα Έθνη, ο Μουσταφά Κιντζή δεν θέλησε να προβεί στην οποιαδήποτε τοποθέτηση. Περιορίστηκε στο να μας χαιρετήσει και έφυγε ανέκφραστος, όπως ακριβώς ήρθε λίγο μετά τις 7 το βράδυ, ώρα Κύπρου. Ήταν μια συνάντηση που αναμενόταν να ξεκλειδώσει μια σειρά από γεγονότα σε σχέση με το Κυπριακό, γιατί εάν ο Ακιντζή αποδέχτηκε με τον Αντώνιο Γκουτέρες την συνέχιση στη βάση μια τριμερούς και όχι την πενταμερία απευθείας που θέλει η Τουρκία, ναι, θα διευθερηθεί το κρίσιμο αυτό ραντεβού μέσα στον Οκτώβριο, μέσα στον επόμενο μήνα, περί τα τέλη του μήνα, σε κάποια πόλη της Ευρώπης, με επικρατέστερη επιλογή, επικρατέστερο σενάριο, τη Γενέβη. Εάν τώρα ενέμεινε σε όσα η Τουρκία θέτει και προσπαθεί να βάλει από το παράθυρο στους όρους αναφοράς, τότε ναι, θα βρεθούμε ενώπιον μιας νέας εμπλοκής. Αυτή την ώρα ο Αντώνιο Γκουτέρες είναι στο γραφείο του, στον τελευταίο όροφο του μεγαλεπίβολου αυτού κτηρίου και εξετάζει με τους στενούς του συνεργάτες τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Δεν αναμένεται στη διάρκεια της ημέρας να ενημερωθεί και η Κυπριακή Δημοκρατία, εάν υπάρξει κάτι χειροπιαστό σε σχέση με τα επόμενα βήματα, ώστε να γίνουν άμεσα και οι διευθετήσεις. Όσα λέει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, βεβαίως ομιλία, εάν προκύψει κάτι νεότερο, εδώ θα είμαστε για να το μεταδώσουμε. Άρα, σε χαιρετώ για την ώρα, ίσως θα ξαναπούμε αργότερα. Χριστόφορε, σε ευχαριστώ.